Κυρίες και κύριοι, είμαστε στη Βιέννη, είμαστε στην Αυστρία. Εδώ θα γίνει το δεύτερο επεισόδιο του Sigyn Europe. Θα μάθουμε πόσο κοστίζει μία μέρα στην Αυστρία. Θα δούμε πόσο κάνουν τα μέσα, πόσο κάνει ο καφές, πόσο κάνει το νερό, πόσο κάνει το φαγητό, πόσο κάνει μπύρα. Και τώρα θα πάμε να μπούμε στον καθεδρικό εδώ του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη. Έλατε μαζί μου. Ο ναό δεν έχει καμία είσοδο, οπότε θα μπούμε να δούμε πώς είναι μέσα. Απ' έξω πάρα πολύ εντυπωσιακός, αλλά το μέσα δεν ξέρω. Ο ναός ξεκίνησε να φτιάχνει το 1137 και τελείωσε το 1160. Τίποτα. Σε 23 χρονάκια τον τελείωσαν, όχι σαν κάτι άλλο που βλέπαμε. Έχει ύψος 136,7 μέτρα και μήκος 107. Μετά από ένα σύντομο tour στον καθεδρικό ναό, και επειδή ο καιρός ήταν βροχερός, ανεβήκαμε σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ξεναγό που σου κάνει tour σε όλη την πόλη. Εδώ είναι το κτίριο της όπερας της Βιέννης και μόλις μας είπε εδώ ο tour guide μου ότι έχει εισιτήρια ακόμα και με 3 ευρώ για να δεις όπερα. Το επεισόδιο της Αυστρίας θα είναι ιδιαίτερο, καθώς μείναμε 2 μέρες. Μία στη Βιέννη και μία στο Σάλτσμπουργκ. Έτσι, θα μοιράζουμε τις δραστηριότητές μας σε 2 μέρη. Πήγαμε στο Central Cafe, που είναι το πιο γνωστό καφέ της Βιέννης πάρα πολλά χρόνια, εκατοντάδες χρόνια. Είχε τεράστια ώρα, δεν βρήκαμε να κάτσουμε. Έχουμε έρθει αλλού. Τα κλασικά μπύρα και σνίτζελ. Δεν έχουμε εκπλήξει. Αλλά παίζει και πολύ street food, ξέρεις, hot dog και τέτοια του δρόμου. Αν θες να τη βγάλεις πιο φτηνά, γίνεται. Αλλά άμα πας στο μέρος που ξεκίνησε το σνίτζελ και δεν πας σνίτζελ, είναι σαν να πας Σαλονίκη να μπεις ένα φραπέ. Φυσικά, εδώ στο Σάλτσμπουργκ, που τυχαίνει να είμαστε σήμερα, οι μετακινήσεις είναι. Κάνει 2 ευρώ το εισιτήριο του λεωφορείου. Υπάρχει application, αγοράζεις κατευθείαν από το κινητό. Κάνει 2 ευρώ το εισιτήριο. Αν το αγοράζεις από μέσα από τον οδηγό, κάνει 2,90. 90 σεν παραπάνω για να κάνει ο οδηγός, ξέρω εγώ αυτό, να μην τον ενοχλήσεις. Και υπάρχει και ολοήμερο εισιτήριο με 4,20 για όλη τη μέρα. Νομίζω ότι σε αντιστοιχεία είναι σχεδόν σαν ελληνικές τιμές τα μέσα στην Αυστρία. Το περιμένουμε ακόμα. Αργεί. Λεωφορείο. Είμαστε σε ένα λεωφορείο στο Σάλτσμπουργκ. Έχει να φροντίζει USB σε κάθε χειρολαβή. Απίστευτο. Τώρα είμαστε στην Klostermeisterhaufen. Κάπως έτσι λέει τη στάση. Και λέει μπαίνεις και γκρινιάζεις καλά, σύρωμα τη φόρτιση δεν έχω να βγάζω καλώδι. Έχουμε πετύχει εδώ στα στενά του Σάλτσμπουργκ μια υπαίθρια αγορά. Έχουν εδώ κάτι αλαντικά, τα 100 γραμμάρια 1,89, σαν κορμός είναι. Μοσαϊκό, όπως το λέτε στην Αθήνα. Δεν το πιστεύω, εδώ πουλάνε σάντουιτς, πουλάνε και χύμα σνίτσελ, δες. Να το πάρεις χωρίς τίποτα, να πάρεις ένα σνίτσελ στο χέρι, να το περπατάς να φας. Εδώ γίνεται του πρέτσελ χαμός, πρέτσελ λουκουμάς, ό,τι πρέτσελ θες. Πρέτσελ θες να φας, θα τον βρεις. Φτάνοντας στο Σάλτσμπουργκ, αρχικά γυρίσαμε την πόλη πριν πάμε στο πιο εικονικό αξιοθέατό της, το κάστρο Hohenzollernσάλτσμπουργκ. Ναι, αυτό είναι το όνομά του. Είμαστε εδώ στον καθεδρικό του Σάλτσμπουργκ, ο οποίος έχει 5 ευρώ είσοδο. Γι' αυτό εμείς το κοιτάμε από αυτό το σημείο που είναι δωρεάν. Ελάχιστος κόσμος έχει μπει μέσα, full τζαμπατζίδες. Αλλά εντάξει, το βλέπεις μια χαρά. Εν τω μεταξύ, άμα θες να προσευχηθείς, πού μπορεί να θέλω τώρα να πάω να κάνω την προσευχή μου. Πρέπει να πληρώσω 5 ευρώ. Ωραίος ο ναός. Ένα καλό έχουν οι καθεδρικοί, οι παιδιά έχουν απίστευτη δροσιά. Είναι τόσο ψηλή, φεύγει τόσο πάνω η θερμότητα που είναι φουλ δροσερή. Είμαστε εδώ στο σπίτι του Wolfgang Amadeus Mozart, ο οποίος γεννήθηκε εδώ το 1756, έφυγε το 1773, δηλαδή σε ηλικία 17 ετών. Το εισιτήριο κοστίζει 11 ευρώ, το φοιτητικό 9 ευρώ. Έχουν πολύ μικρή έκπτωση το φοιτητικό. Έχουμε συνηθίσει εμείς οι φοιτητές να είναι τύπου το μισό, να είναι κάτι πολύ φθηνό. Μ' αρέσει, έχει πολλές κατηγορίες. Young people, 15 με 18, 4. Children, 3,5, family, τόσο, 23, έρχεται ο Νίβο Βουρλιώτης και μπαίνει με 23 ευρώ. Και επίσης, απαγορεύεται να μπεις με το ποδήλατο μέσα στο σπίτι του Μότσαρτ. Γαμώ το. Ωραία είναι εδώ, μπορεί εδώ να καθόνται στα σκαλιά και να έλεγε τα πρώτα τραγούδια στην κομμενάκια.
Τότε είχε κλασική μουσική, ξέρετε, δεν είχαν φωνή. Οπότε ήταν το κομμενάκι γύρω-γύρω και αυτός έκανε. Περιμένουμε εδώ να μπούμε στο κάστρο του Σάλτσμπουργκ. Η είσοδος κάνει 12.90. Δεν υπάρχει φοιτητικό. 12.90 με το τελεφερίκ. Αλλιώς μπορείς να περπατήσεις 700 μέτρα. Αλλά όχι, είναι μια ανηφόρα κάπως έτσι. Περιμένουμε εδώ. Θα δείξω λίγο γερμανικά τώρα, θα διδάξω. Drei tickets bitte. Το φτηνό. Δεν άλλη, αλλά είναι το φτηνό. Αλλο. Drei basis tickets. Bitte. Τι είναι αυτά? Όχι, δεν τι κάνει. Περνάει κι άλλο, περνάει κι άλλο. Η βαρεμάρα του ανθρώπου, τι δημιούργησε. Αυτό ήταν. Τρένο το πήγε κυριολεκτικά. Μέχρι να παρκάρει, αργεί. Λοχαγός, ανθύπο, ύπο. Κατέβαινα Αθήνα με τα κτέλμπρο. Έχουμε έρθει εδώ στις πανοπλίες μεσονικές. Εν τω μεταξύ θα παρατηρήσω ότι ήταν πολύ πιο κοντοί οι άνθρωποι τότε. Δες πόσο κοντοί είναι αυτοί. Η δεξιά είναι του 1530, καινούρια. Είναι Battle Armor. Αυτή είναι του 1600, η Αλάνικη. Κοίτα, πρώτη φορά βλέπω μεσονικά τέτοια εγώ προσωπικά. Πανοπλία. Δεν έχω ξαναδεί. Εδώ στο Σάλτσμπουργκ το κόκκινο φανάρι είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι δύο γυναίκες που κρατιούνται χέρι-χέρι. Δεν ξέρω αν είναι μέρος κάποιο movement. Γιατί αυτή η επιλογή. Α, και το πράσινο είναι δύο άντρες που φιλιούνται. Τι είναι? Όχι, οι ίδιες κοπέλες με μια καρδιά στη μέση. Η βόλτα στο κάστρο ήταν κουραστική, παρόλο που πήραμε το τελεφερίκ. Οπότε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπληρώσεις δυνάμεις? Ακριβώς, τα ζελεδάκια. Εδώ στην Αυστρία και στην Γερμανία έχουν ένα μεγάλο κόλλημα με τα gummy bear. Μετά ζελεδοειδή. Και εδώ βρήκαμε ένα μαγαζί. Μισό κιλό, 4 ευρώ. Αυτό σε σινεμά κάνει 90 ευρώ. 100, 110 κάπου εκεί. Δεν ξέρεις ποτέ, βάζεις σινεμά 5 ζελεδάκια. Πας στα μήκους, λέει 2.154 εκατομμύρια. It's a mix, okay? It's a mix, that's why I took it. The alphabet. And it's an aperture. Because we are from Greece. Alphabet. And alphabet is a Greek word. Yeah, yeah, the alphabet. This is the brain. It's liquid inside. It's the brain. And this one is great. Sour melon. Sour melon. Από τα πιο ωραία ζελεδάκια που έχω φάει. Perfecto. Danke, bitte schön. Έχει περίεργα πολύ ζέστη εδώ στο Σάλτσμπουργκ για Αυστρία και μπήκα να πάρω ένα νεράκι. Το μεγάλο νερό έκανε 3 ευρώ και το μικρό έκανε 2,5. Γενικά όπου και αν πας στο εξωτερικό, από τα πράγματα που σου κάνουν εντύπωση είναι πόσο φθηνό νερό έχουμε στην Ελλάδα. Πόσο εύκολα παίρνεις ένα μπουκαλάκι νερό. 3 ευρώ το νερό. Μετά θα πηγαίνεις στο διαιτολόγο που σου λέει πρέπει να ενυδατώνεσαι. 5 λίτρα νερό τη μέρα θα το λες. Δώσε 15 ευρώ εσύ. Αφού μίλησα τόσο για διαιτολόγους, θυμήθηκα αμέσως το φαγητό. Και φαγητό στην Αυστρία σημαίνει μόνο σνίτσελ. Δεν ξέρω αν έχετε δει το επεισόδιο της Γερμανίας, είναι το προηγούμενο επεισόδιο. Μπείτε τώρα και δείτε το, αλλά στην Αυστρία τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά. Είμαστε εδώ σε μια μπειραρία της Ten Wow. Είναι τεράστιες οι μπειραρίες τους, πάρα πολύ μεγάλες. Και αφού στην προηγούμενη είχαμε πάρει η Λουκάνικα, έχω εδώ σνίτσελ, το οποίο κάνει γύρω στα 15 ευρώ. Γενικά έχω διαβάσει ότι η Αυστρία είναι πιο ακριβή από τη Γερμανία. Η μπύρα κλασικά φθηνή, γύρω στα 3,5 ευρώ επί 500. Οπότε γενικά φάτε πολύ, ελάτε, ξέρω εγώ, σε φάση που κάνετε δίαιτα. Το αλκοόλ είναι φθηνό όταν το λένε μπύρα, ειδικά. Το φαγητό. Η Αυστρία μέχρι τώρα είναι πιο ακριβή από τη Γερμανία. Κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Από το Σάλτσμπουργκ και καθώς το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του, μεταφερόμαστε ξανά στη Βιέννη και στις όχθες του Δούναβη. Για να κλείσουμε το βράδυ, έχουμε έρθει εδώ σε ένα beach bar πάνω στο Δούναβη. Υπάρχουν διάφορα, έχουν βάλει άμμο, έχει ξαπλώστρες, νιώθεις θάλασσα, απλά δεν μπαίνεις. Όλη η Αυστρία ήταν ακριβή, η πιο ακριβή χώρα που έχουμε δει μέχρι τώρα, πιο ακριβή από τη Γερμανία. Θα πιούμε ένα ποτό, θα πάμε για ύπνο. Αυτά από το επεισόδιο See you in Europe στην Αυστρία. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Καλό ταξίδι.